Εμείς τώρα θα προχωρήσουμε σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς από εμάς. Όλη την ελληνική κοινωνία ενδεχομένως έχει αναστατώσει και προφανώς στις κεραίες της κυβέρνησης ήταν αισθητό ότι υπήρχε όλη αυτή η αδικία και προσπαθεί να τη διορθώσει. Αναφέρομαι βεβαίως στο ρεύμα και στις ανακοινώσεις που παρακολουθήσαμε χθες, στις εξειδικεύσεις σήμερα από τους αρμόδιους υπουργούς για τα μέτρα και έχω και τον Αλέξανδρο τον Γλώσσα, τον συνάδελφό μας, ο οποίος είναι στην αίθουσα σύνταξης, για να κάτσουμε να τα κάνουμε λίγο πενινταρά και να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Και παράλληλα, σε συνδέσεις, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, και την κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρο που έχει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις που εκπροσωπεί ανθρώπων, οικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν προσφύγει. Βλέπουμε την κυρία Καλαποθαράκου. Καλησπέρα σας, κυρία Καλαποθαράκου. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, έχουμε και την κυρία Νούκα. Κυρία Καλαποθαράκου, θα μου επιτρέψετε λίγο να πάω στον Αλέξανδρο. Να και κυρία Νούκα, καλησπέρα σας. Να πάω στον συνάδελφο να μας δώσει λίγο και σε κάρτες τι έχουμε, έτσι, και να τα συζητήσουμε. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Μακάρι να ήταν πενταράκια και οι λογαριασμοί. Δηλαδή, μακάρι. Να πληρώνουμε με πενταράκια και τους λογαριασμούς. Αλλά ακριβώς το γεγονός ότι δεν είναι πενταράκια, ή μάλλον για την ακρίβεια είναι πολλά πενταράκια που έχουν μαζευτεί τους προηγούμενους μήνες, οδήγησαν την κυβέρνηση να πάρει μέτρα δραστικά, ελπίζουμε, δηλαδή να αποδειχθεί και στους λογαριασμούς που θα μας έρθουν, προκειμένου να σταματήσει το άνοιγμα του λογαριασμού να είναι ηλεκτροσόκ. Έχουμε ετοιμάσει μερικές κάρτες. Μανιά, δώσε μου, σε παρακαλώ, και τις κυρίες που παρακολουθούν με έναν τρόπο, αν μπορείς. Έχουμε και τις κάρτες, βέβαια, απλώς για να είμαστε όλοι μαζί εδώ παρέα. Ωραία. Αυτό που βλέπουμε είναι το πώς θα διαμορφωθεί η επιδότηση των λογαριασμών το επόμενο διάστημα, δηλαδή από το Μάιο και μετά, μέχρι να εφαρμοστεί αυτή ο νέος τρόπος που δεν θα μας επηρεάζει τόσο πολύ η ρήτρα προσαρμογής. Τώρα, για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες, η απορρόφωση θα φτάνει το 86% της αύξησης, μέση ενίσχυση 56,6 ευρώ ανά μήνα. Δεν ήταν το πρόβλημα σε αυτή την κατηγορία τόσο πολύ. Το πρόβλημα ξεκινούσε για αυτούς που είχαν από 300 κιλοβατόρες και πάνω, γιατί δεν υπήρχε επιδότηση. Για το σύνολο κατανάλωση, λοιπόν, πάνω από 300 κιλοβατόρες το μήνα, το ύψος επιδότησης ανέρχεται πλέον σε 100 ευρώ. Ναι. Για όλες τις μη κύριες κατοικίες απορρόφηση το 50% της αύξησης επιδότησης κατανάλωσης με 100 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτό ισχύει για το επόμενο διάστημα. Είναι σημαντική η ελάφρυνση που θα έχουν οι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Η επιδότηση ανέλθει στα 215 ευρώ τη μεγαβατόρα. Απορρόφηση θα προσπαθήσουν να είναι στο 100% των αυξήσεων. Αυτό για από εδώ και πέρα. Τι είχε γίνει με το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της αναδρομικότητας, έτσι. Ακριβώς. Σύμφωνα με αυτά που είπαν οι συναρμόδιοι υπουργοί το πρωί, θα έχουμε ένα επίδομα ως 600 ευρώ για να καλυφθεί ένα μέρος των χρημάτων που πληρώσαμε και δεν επιδοτήθηκαν στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα συναρμόδια υπουργεία, για μια κατανάλωση έως 300 κιλοβατόρες τον μήνα, ο λογαριασμός χωρίς επιδότηση θα ήταν 100 ευρώ. Πλέον ο λογαριασμός με επιδότηση θα είναι 43,5 ευρώ. Η έκπτωση θα φτάσει στα 56,5 στην χρέωση ενέργειας. Η κατανάλωση για 400 κιλοβατόρες τον μήνα, ο λογαριασμός χωρίς επιδότηση θα ήταν 129,2 ευρώ. Ο λογαριασμός θα είναι παραδείγματα, έτσι, ναι. Με επιδότηση θα είναι 63,6 ευρώ. Η έκπτωση θα είναι 51% στην χρέωση της ενέργειας. Για κατανάλωση 600 κιλοβατόρες τον μήνα, ο λογαριασμός χωρίς επιδότηση 193,8 ευρώ. Ο λογαριασμός με την επιδότηση που θα υπάρχει 108,2 ευρώ, δηλαδή η έκπτωση 44% στη χρέωση ενέργειας. Ως 600 ευρώ θα είναι τα αναδρομικά που θα δούμε για από το επόμενο 18 έως 600 ευρώ. Από κοίταξε τώρα, Αλέξανδρε, 600. Εσύ προσπαθείς να μας τα δώσεις, να μας τα αναλύσεις όσο πιο εύληπτα γίνεται. Παρ' όλα αυτά, το κεφάλι μας, επειδή ακούω από το πρωί ότι όλο αυτό περνάει και από ένα μαθηματικό τύπο, κυρία Νούκα, κυρία Καλαποθαράκου, ο κόσμος έχει μπερδευτεί πάρα πολύ. Ουσιαστικά γίνεται ένας διαχωρισμός, αν έχω καταλάβει σωστά, Αλέξανδρε. Όχι αυτό που καίμε ως ρεύμα. Η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι εδώ που θα μπει και θα επιδοτηθεί, εν πάση περιπτώσει, και θα καλυφθεί αυτή η διαφορά έως
60% στη επί της ρήτρας αναπροσαρμογής. Σε τρία στάδια στην πραγματικότητα. Το ένα στάδιο για τη ρήτρα αναπροσαρμογής είναι η αναδρομικότητα από τον Δεκέμβριο έως και τον Μάιο, προκειμένου να καλυφθεί ένα μέρος των υπέρογκων λογαριασμών που πληρώσαμε. Το άλλο στάδιο είναι το δίμηνο Μαΐου και Ιουνίου, που υπάρχει επιδότηση όπως είδαμε στα παραδείγματα. Και το τρίτο στάδιο θα είναι ένας νέος μηχανισμός που θα προσπαθήσει να εξαφανίσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής, το κόστος από τη ρήτρα αναπροσαρμογής από τους λογαριασμούς. Αυτός ο μηχανισμός τον έχουν περιγράψει, δεν τον ξέρουμε ακριβώς, γιατί περιμένουμε να υπάρξει ένα πόρισμα από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, από την ΡΑΕ, που θα λέει ποιο είναι το επιπλέον έσοδο που είχαν οι εταιρείες και εκεί θα εφαρμοστεί αυτός ο νέος μηχανισμός. Λοιπόν, τώρα, κυρία Καλαποθαρακού, εσείς έχετε μια... η ΕΚΠΙΖΟ έχει στις 18 Μαΐου τη συλλογική αγωγή κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής. Πώς ναι, ακούτε έχουμε... αυτά τα μέτρα τώρα που μόλις ανακοινώθηκαν? Έχουμε την πρώτη συλλογική... Γεια σας και από μένα. Γεια σας. Και σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την πρώτη συλλογική αγωγή 18 Μαΐου κατά εναλλακτικού προμηθευτή και την... 1η Ιουνίου κατά της ΔΕΗ. Πώς αρκούμε αυτά τα μέτρα? Τα μέτρα αυτά, όποιο μέτρο λαμβάνεται, πρέπει να πω για την ανακούφιση των νοικοκυριών ασφαλώς και είναι θετικό και ευπρόσδεκτο. Από εκεί πέρα, αυτό που εξετάζουμε και βλέπουμε είναι αν αυτό το μέτρο είναι μόνιμο χαρακτήρα, εάν είναι παρκές, αν είναι ικανοποιητικό και αν αντιμετωπίζει το κακό στη ρίζα του, το πρόβλημα δηλαδή που δημιουργήθηκε. Αυτό λοιπόν που εμείς καταλήγουμε ότι είναι με προσωρινά τα μέτρα αυτά, θα ισχύσουν για ένα χρονικό διάστημα. Ένα χρόνο, το πολύ άκουσα. Ενός έτους, ακριβώς. Και θα αντιμετωπίσουν το θέμα της μείωσης, όπως πολύ σωστά είπατε, της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αυτό το ζήτημα. Άρα θα δούμε μικρότερους λογαριασμούς από τον Ιούλιο και μετά, της τάξης του 60% μόνο για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, επαναλαμβάνω. Δεν βλέπουμε, μα η ρήτρα αναπροσαρμογής όμως... δεν είναι αυτή που φούσκωσε και ήταν υπέρ του λογαριασμού. Ναι, η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι. Ωραία. Και αυτή έχουμε προσβάλει και στα δικαστήρια ως αδιαφανή, παράνομη και καταχρηστική, διότι δεν περιέχει κριτήρια τα οποία να είναι προβλέψιμα, αντικειμενικά. Τώρα τι θα κάνετε, εύλογα. Θα συνεχίσετε? Βεβαίως και θα συνεχίσουμε. Βεβαίως και θα συνεχίσουμε. Και αυτό ήθελα να πω ότι δεν βλέπουμε δηλαδή μια προσπάθεια από την κυβέρνηση εξυγίανσης της αγοράς ενέργειας για να εναρμονιστεί με το ενωσιακό δίκαιο ως υποχρεούται, το οποίο ορίζει ρητά για προσιτές τιμές στην ενέργεια. Αφενός και αφετέρου βλέπουμε ότι η διαμόρφωση τιμών στην Ελλάδα γίνεται με ένα μοντέλο το οποίο είναι σαθρό. Δηλαδή το μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι το χρηματιστήριο της ενέργειας. Όταν λοιπόν η τιμή προσδιορίζεται 100% από το χρηματιστήριο της ενέργειας, αυτό έχει σαν συνέπεια να εκτοξευθεί στα ύψη κλπ. Χρηματιστήριο ενέργειας έχουν όλες οι χώρες. Κυρία Καλαποθαράκου, στη διαμόρφωση της τιμής. Απλά η Ελλάδα έχει λίγο διαφορετικό συμμετοχή... τρόπο υπολογισμού. Βεβαίως, η συμμετοχή είναι το πολύ 30%, όχι 100%. Mm-hmm. Άρα λοιπόν χρειάζεται εξυγίανση, χρειάζεται να εξορθολογιστούν οι λογαριασμοί και σε άλλα επίπεδα, mm-hmm. καθαρούς λογαριασμούς, να επικεντρωθούν δηλαδή μόνο στο θέμα της κατανάλωσης ενέργειας και όχι σε 1.200 χρεώσεις οι οποίες δεν υπάρχουν. Έχουν γίνει σπράκτορες οι εταιρείες αυτές για να αποδώσουν ή οτιδήποτε άλλο. Και κατάργηση κάποιων φόρων έμεσων ή χρεώσεων που θεωρούμε ότι επιβαρύνονται τα νοικοκυριά. Κυρία Καλαποθαράκου, ναι. Θέλω να βάλω στην κουβέντα μας, ολοκληρώστε για να δώσω και το λόγο στην κυρία Νούκα, να δω τι θα κάνει τώρα από εδώ και πέρα δηλαδή, με τους πελάτες της. Βλέπουμε ότι το καθεστώς το οποίο προσδιορίζεται ρήτρα αναπροσαρμογής είναι εξαιρετικά προβληματικό και πρέπει να αλλάξει αυτός ο μαθηματικός τύπος δηλαδή ο οποίος υπάρχει. Χρειάζεται να έχουμε επιστημονικές γνώσεις, πανεπιστημιακές γνώσεις ενέργειας για να μπορέσουμε να τον κατανοήσουμε. Νομίζω ότι ούτε καθηγητής πανεπιστημίου δεν μπορεί να λύσει τον τύπο αυτό για την ρήτρα αναπροσαρμογής. Έτσι είναι. Υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια δηλαδή και καταχρηστικότητα σε αυτόν τον όρο και θα αγωνιστούμε για να απαλληφθεί από τις συμβάσεις και να έχουμε συμβάσεις καθαρές αυτά, κυρία Καλαποθαράκου, αυτή εδώ δεν είναι μια ανακούφιση για αυτούς τους 6 μήνες και το τι έχει προκληθεί και η ηλεκτροπληξία που ξαφνικά ένιωσαν οι καταναλωτές?
Κοιτάξτε, ασφαλώς έχει και το τόνισε από την αρχή. Όποιο Μάλιστα. μέτρο ανακούφισης είναι θετικό. Όμως δεν ακούσαμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού ή από τους αρμόδιους υπουργούς να μιλούν για τις αποκοπές ρεύματος, γιατί πολλοί συμπολίτες μας, όπως μας καταγγέλνουν στην Εκπιζώ και έχει σπάσει, σας λέω, το τηλεφωνικό κέντρο της Εκπιζώ και emails άπειρα καθημερινά, που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Έχουν υποχρεωθεί να ρυθμίσουν με δόσεις. Ωραία, μισό λεπτό. Να πάμε και στην κυρία Νούκα που διαχειρίζεται και εκείνη τέτοιες περιπτώσεις. Και νοικοκυριών, κυρία Ρου, ενούκα και επιχειρήσεων. Ναι. Καταρχήν, επειδή τυχαίνει να φιλοξενούμαστε με την κυρία Καλαποθαράκου και δεν έτυχε να βρεθούμε κάποια άλλη στιγμή, να δώσω συγχαρητήρια πραγματικά, πραγματικά συγχαρητήρια, διότι κινητοποιήθηκαν πρώτοι από όλους, όχι τώρα, έχει πάρα πολύ καιρό και έχουν κάνει παρεμβάσεις πέρα από τις δικαστικές, τη δικαστική παρέμβαση, μάλλον τις δικαστικές παρεμβάσεις που έχουν κάνει. Παρεμβάσεις στη ΡΑΕ, στο Υπουργείο, σε φορείς και ναι, πραγματικά άνοιξαν τον δρόμο. Όχι, είναι μια πραγματικότητα αυτό, δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν, τώρα σχετικά με τα σημερινά μέτρα, είναι ανακουφιστικά για τους οικιακούς καταναλωτές καταρχήν. Σε ένα μέρος, διότι τα ποσά, τα αναδρομικά θα πω καταρχήν, τα οποία θα δοθούν από 18 ως 600 ευρώ, το ανώτερο, δεν καλύπτουν σίγουρα τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Έχουν έρθει ποσά εξαιρετικά μεγάλα. Να διευκρινίσουμε δε ότι για να εξαχθεί το τελικό ποσό που θα πάρει ένας καταναλωτής, θα αφαιρεθεί από τη ρήτρα αναπροσαρμογής τόσο η επιδότηση η κρατική, όσο και η επιδότηση που είχε δώσει ο πάροχος. Δηλαδή αυτό θα συνυπολογιστεί και αφού αφαιρεθεί, τότε θα μπει το ποσοστό του 60%. Στο υπόλοιπο ποσό θα υπάρξει ποσοστό 60% και θα έρθουν τα χρήματα πίσω, γιατί θεωρητικά έχει επιδοτηθεί. Ακριβώς. Αυτή η αλλαγή, κυρία Νούκα, μπορεί να αποτελέσει για έναν άνθρωπο που κινδυνεύει να του κόψουν το ρεύμα για τους λογαριασμούς του προηγούμενου εξαμήνου. Μπορεί να παγώσει τη διαδικασία αφού θα περιμένει να έρθουν κάποια χρήματα πίσω. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι θέμα παρόχου. Από τη στιγμή που δεν ληφθηκε μια απόφαση να θεσμοθετηθεί ότι δεν θα διακόπτουν το ρεύμα, από εκεί και πέρα είναι στην διακριτική ευκαιρία του παρόχου. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δούμε τέτοια φαινόμενα, αν και εχθές εγώ έγινα δέκτης μιας, τέλος πάντων, καταγγελίας από έναν επιχειρηματία πάνω στον Εύρο, με παγωπείο, διακόπηκε το ρεύμα. Δεν μπορούσε να πληρώσει ο άνθρωπος τα τρελά ποσά που ήρθανε, τα εξοντοτικά ποσά. Ναι, οι επιχειρήσεις είναι ίσως τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της υπόθεσης. Αυτό ακριβώς, και μετά και οι καταναλωτές. Τώρα. Αλέξανδρε, να ρωτήσω κάτι. Όσοι άνθρωποι έχουν μπει σε ρύθμιση, εποφελούνται αυτών εδώ των μέτρων? Φυσικά θα υποφεληθούν. Εδώ δεν έχει γίνει κάποια διάκριση. Θα υποφεληθούν. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, κυρία Μιχελιδάκη και κύριε Κλώσσα. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι αν έχεις κάνει ένα διακανονισμό, γιατί δεν μπόρεσες να πληρώσεις το προηγούμενο χρέος και έρθει ο καινούριος και τα χρήματα, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον, θα μπουν τον Ιούλιο, και αν δεν πληρώσεις το λογαριασμό αυτό που ήρθε τώρα, χάνεις και το διακανονισμό των προηγούμενων. Φαύλος κύκλος. Άρα κάτι πρέπει να γίνει άμεσα με αυτό το θέμα. Το γεγονός ότι υπάρχει παραδοχή από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι στρεβλή, άρα πρέπει να διορθωθεί. Σαφέστατα. Αυτό βοηθάει τις υποθέσεις που είναι στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή ή που θα πάνε στα δικαστήρια? Κοιτάξτε να δείτε, τα δικαστήρια θα μπουν και θα κρίνουν την νομιμότητα αφενός της ρήτρας αναπροσαρμογής για όσα τουλάχιστον συμβόλαια και τιμολόγια αντίστοιχα είναι με κειμενόμενη χρέωση. Έχει τεράστια προβλήματα, όπως είπε και η κυρία Καλαποθαράκου. Δεν μπορεί να υπάρχει επαληθωσιμότητα σε όλες αυτές τις χρεώσεις. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, τα δικαστήρια θα κρίνουν και τις συμβάσεις που ήταν συμφωνημένες με σταθερή τιμολόγηση και ξαφνικά είδαν μια μέρα να επιβάλλεται ρήτρα αναπροσαρμογής χωρίς να έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα. Είναι πάρα πολλές και αυτές οι συμβάσεις. Μπορώ και να ρωτήσω επίσης κάτι. Οι συμβάσεις παρακαλώ. Επιχειρηματιών. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε ότι ό,τι έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή δυσβάσταχτο για πάρα πολλούς, που τους έχει οδηγήσει σε μια τεράστια αδυναμία και σε έναν εφιάλτη. Δεν ξέρω και πώς, ο καθένας πώς έχει κινηθεί, και εσείς και εσείς έχετε και τους δικούς σας πελάτες, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα εξορθολογιστεί η κατάσταση, ώστε ο επόμενος λογαριασμός στον οποίο αναφερθήκατε δεν θα έρθει πάλι τόσο φουσκωμένος. Δηλαδή η ρήτρα δεν θα έρχεται με τον ίδιο τρόπο να φουσκώνει το λογαριασμό, να σας το πω απλά. Θα φουσκώνει ο λογαριασμός με τη ρήτρα, αλλά θα ξεφουσκώνει
Εννοείται από τον Ιούλιο και μετά. Ναι. Από τον Ιούλιο και μετά θα μπει πλαφόν. Βεβαίως, θα είναι ξεφουσκωμένος ο λογαριασμός. Και το θέμα Μάιο, είναι Ιούνιο, όμως... Και το Μάιο-Ιούνιο με τις επιδοτήσεις η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα μείνει ένα 20% από τους παραφουσκωμένους. Άρα θα αποκλιμακωθεί αυτό. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε κιόλας, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση σήμερα. Θα αποκλιμακωθεί, αλλά θέλω να πω δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Ένα, τα τεράστια χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή, τι θα γίνουν. Αυτό είναι ένα θέμα που θα λύσει η δικαιοσύνη, ένα. Και δύο, βεβαίως πολύ σημαντική η κρατική παρέμβαση. Αλλά εφόσον η ρήτρα κριθεί μη νόμιμη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να απαγειωθούν και να πληρώνονται μη νόμιμες χρεώσεις. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ναι, ελάτε κυρία Καλαποθαράκου, μια τελευταία ναι, αυτό που λέει η κυρία Νούκα έχει πάρα πολύ δίκιο. Έχει δημιουργηθεί μια νέα γενιά χρεών που αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια. Και είναι δυσβάσταχτα τα ποσά τα οποία δεν μπορούν να ρυθμίσουν. Και από την άλλη, οι προμηθευτές ενέργειας δεν κάνουν ρυθμίσεις οι οποίες να είναι ευνοϊκές. Ζητούν μια προκαταβολή που είναι μεγάλη και λίγες δόσεις. Αδυνατούν τα ελληνικά νοικοκυριά να ανταποκριθούν και πρέπει να υπάρξει παρέμβαση της κυβέρνησης και σε αυτό το τομέα. Και στο θέμα της αποκοπής και στο θέμα των ρυθμίσεων. Ευχαριστώ πολύ τις κυρίες, την κυρία Καλαποθαράκη και την κυρία Νούκα. Αλέξανδρε.